Έχω κοντά μου τον ποδοσφαιριστή του Λαρισαϊκού, το Φώτη Μέξη. Φώτη, σημαντική νίκη σήμερα. Έβαλε και γκολ. Του έδωσε και δύο assist. Σίγουρα ήταν από τι καλέ σου εμφανίσει, νομίζω. Ναι. Οπότε θα είσαι διπλά χαρούμενο, έτσι. Ναι, πολύ χαρούμενο. Λίγο στο πρώτο ημίχρονο τα βρήκαμε σκούρα, δεν ήμασταν συγκεντρωμένοι. Δεχτήκαμε πολλέ φάσει, αλλά η αμυντική γραμμή ήταν πολύ καλή. Δεν δεχτήκαμε γκολ. Στο ημίχρονο μιλήσαμε μέσα, μα μίλησε ο coach, μα εμψύχωσε. Δώσαμε όρκο νίκη που λέμε. Δώσαμε και μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο σε μια γροθιά. Κάθασα εγώ το μυαλό μου, είχα κέφια στο δεύτερο ημίχρονο. Φάνηκε αυτά από τις δύο ασίστ και το ένα γκολ. Ευχαριστούμε όλους τους οπαδούς που ήταν σήμερα κοντά μας. Έτσι περιμένουμε και στον επόμενο αγώνα. Έρχεται ο κόσμος καθόλου, σας στηρίζει. Μας στηρίζει. Περιμένουμε περισσότερο κόσμο, περιμένουμε περισσότερο τη στήριξη του κόσμου. Ευχαριστούμε και εσάς που στα τοπικά είστε κοντά μας. Όσο μπορούμε όλοι τα τοπικά εδώ να βοηθάμε. Αυτό είναι σημαντικό, να δώσουμε βήμα και στον εαυτό μας ποδοσφαιριστή και στον εαυτό μας αθλητή. Να κάνουμε ό,τι μπορούμε και εμείς το καλύτερο και εμείς ευχαριστούμε όσους και εσείς μπορείτε και μας βοηθάτε. Ευχαριστούμε πολύ. Κάθε σημαντικό και ένα like και σελίδα στο Facebook είναι και αυτό σημαντικό. Εννοείται. Φώτη, από εκεί πέρα κλείνοντας, τι θα θέλαμε να πούμε, να προσθέσουμε κάτι για την πορεία της ομάδας, για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Πώς βλέπετε τα πράγματα εσείς από πλευρά των ποδοσφαιριστών, τι θα θέλετε να πετύχετε με αυτήν την ομάδα? Μ' αρέσει που φέτος ο Λυσαρικός έχει πετύχει ότι είμαστε ομάδα. Από το Προεδρείο, από το coach, όλη η ομάδα. Μ' αρέσει πάρα πολύ, μιλάμε συνέχεια μεταξύ μας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να νιώσουμε πρώτα ομάδα και μετά οι νίκες έρχονται και να το διασκεδάσουμε. Γι' αυτό ερχόμαστε να το διασκεδάσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Φώτη, ευχαριστούμε εμείς.